I say him and now you bless up, rest, has the right perspective. Back when I was driving a veteran, my mind was on a setup and ease. No time for the let up and breeze. Young man with a vision, my ammunition was let off and squeezed. Talking no about it. So... Καλώς ήρθες στα Sneakers. Γεια χαρά. Έχουμε μαζί μας Σαπράνοφ, Above the Hood και Good Squad. Και σίγουρα συμμετοχή στο καλύτερο κομμάτι για το 2020 για μένα, στα χιλιόμετρα. Μαζί με Hawk, Light και Matt. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο style hero που σε εμπνέει. Δεν έχω συγκεκριμένο άτομο, ας πούμε, από fashion φάση. Αλλά την αισθητική μου την έχει καθιερώσει από 12 χρονών ο Blade, Vampyr, πιο μαύρα πράγματα, μεταλλικά στοιχεία, σκοτεινό περιεχόμενο γενικά. Τα sneaker ήταν πώς ήρθανε στον δρόμο σου? Από όταν πρώτο άνοιγαν, ήμασταν σε φάση για tour με τον Hawk και έγινε να κάνουμε μια εμφάνιση στα εγγένεια. Νομίζω είχε γίνει χαμός. Τρελό σοου. Θέλω να μου πεις πώς διαλέγεις τα sneakers. Δεν έχω συγκεκριμένο τρόπο. Με παίρνει το μάτι πάντα το μαύρο και κυρίως είμαι σε χρώματα άσπρο και μαύρο. Δηλαδή αυτά τα δύο με ενδιαφέρουν περισσότερο. Τα περισσότερα μου παπούτσια είναι μαύρα. Το πρώτο ρίμπο που είχες? Το πρώτο ρίμπο που είχα πρέπει να ήταν το Royal Glide. Και αυτό ως πράγματα. Classic. Το Yuma Sneaker 10 είναι γεμάτο από Classic Leather Legacy. Και εσύ νομίζω επιλέγεις αυτά. Mm-hmm. Πες μου γιατί. Είναι τα πρώτα ανοιχτόχρωμα παπούτσια που θα πάρω. Το συγκεκριμένο παπούτσι είναι μέλος της Recycle της συλλογής. Έχεις ακούσει για όλο αυτό τον τόρο που γίνεται γύρω από... Ναι, λίγες πληροφορίες που έχω είναι ότι έχουν βάλει ένα team η Reebok με τρεις designers που φτιάχνουν πλέον αυτό το μοντέλο συγκεκριμένα με 30% ανακυκλώσιμα προϊόντα. Γενικά η φάση πάει όλη στο περιβάλλον και στην προστασία του. Ναι, υπάρχουν πλέον πολλά κινήματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Ναι, από τέτοιες κινήσεις σιγά σιγά σε βάθος χρόνου σίγουρα θα είναι κάποια αλλαγή. Τι σημαίνει Ride Your Legacy για σένα? Να μαρκάρεις την περιοχή σου με αυτό που κάνεις. Στα Sneaker 10 ανοίξαμε με μια συναυλία έχοντας καλεσμένους σε εσένα και το Hawk με ένα live που νομίζω θα το θυμόμαστε εμείς τουλάχιστον για πάντα. Και εμείς σίγουρα, ήταν φοβερό live. Καταρχήν δεν το είχα έτσι στο μυαλό μου. Το φανταζόμουν ότι θα είναι εγγένεια μαγαζιού, θα είναι λίγο πιο γκαλερί, αισθητική, λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα. Και απλά με το που εμφανιστήκαμε στο τετράγωνο του μαγαζιού, βλέπουμε ένα τετράγωνο με full fans. Μέχρι να ξεκινήσει το live είχαν κλείσει όλο το δρόμο, ας πούμε χαρακτηριστικά θυμάμαι το feeling του ότι περίμενα έναν φίλο να έρθει στο μαγαζί και μου στέλνει βίντεο που είναι τέρμα στο κεντρικό και η αστυνομία έχει βάλει ένα μπλόκο με κορδέλα, φορτηγό κανονικά και ήταν μια τρέλα. Μετά για να φύγουμε ήταν άλλη τρέλα, μας κυνηγούσαν, ήταν γενικά σάικο η φάση. Μακάρι να επιστρέψουν αυτές οι εποχές και να σας ξαναδούμε. Σίγουρα. Το χρειαζόμαστε επίγον. Και τον κόσμο χαρούμενο. Και θέλω να μου πεις ποιος είναι ο επόμενος sneakerhead που θες να δούμε καλεσμένο εδώ πέρα. Style και φίλος από Hawk. Οκ, σύντομα. Ήταν ο New Lord Sopranov για το Sneaker 10. Μπορείς να βρεις τα νέα Reebok CL Leather Legacy στο Sneaker 10.